Γεια σου, Ζυγέ! Καλώς ήρθες στο δισεπτομαδιαίο Energy Focus, όπου θα δούμε την ενέργεια στο πρόσφατο σου παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Ξεκινώντας από την ενέργεια στο πρόσφατο σου παρελθόν. Βλέπω ότι στο πρόσφατο παρελθόν είτε ήσουν ανάμεσα σε δύο πράγματα, δηλαδή προσπαθούσες να δώσεις παράλληλα σε δύο άτομα, σε δύο καταστάσεις, ή μπορεί να ήσουν και ανάμεσα σε δύο επιλογές. Βλέπω πολλούς από εσάς που μπορεί να έχετε παιδάκια και να προσπαθούσατε να δημιουργήσετε μια ισορροπημένη σχέση ανάμεσα σε εσάς και τα παιδιά αυτά. Βλέπω κάποιους άλλους που προσπαθούσαν μέσω μιας διαδικασίας να επιταχύνουν ενδεχομένως μια άλλη διαδικασία ή να δημιουργούσαν παράλληλα δύο διαφορετικά πράγματα. Μια περίεργη ενέργεια, για να σου πω την αλήθεια, μια ενέργεια στην οποία έπρεπε τελικά να αποφασίσεις να ακούσεις τον παραδοσιακό σου εαυτό, τον πιο, πώς να το πω, συντηρητικό σου παράλληλα ενδεχομένως εαυτό. Περισσότερο βλέπω ότι έκανες αυτό που έπρεπε και ήταν σωστό και λογικό να γίνει, παρά ενδεχομένως αυτό που ζητούσε η ψυχούλα σου. Βέβαια μπορεί αυτά τα δύο πράγματα να ήταν δύο πράγματα αλληλεσύνδετα. Βλέπω ότι κάποιοι από εσάς πήρατε τις απόψεις, τις γνώμες και τις συμβουλές ανθρώπων που σας νοιάζονται ή μπορεί να έχουν κάποια γνώση παραπάνω από εσάς στο θέμα αυτό που σας απασχολούσε. Μπορεί να μας μιλάει και για κάποιον που σας βοηθούσε επαγγελματικά με μία κατάσταση, είτε ήταν ο γιατρός, είτε ήταν ο υδραυλικός, είτε ήταν, καλά τώρα ο υδραυλικός τον έριξα πολύ τον άνθρωπο, γιατί φαίνεται να έχει γνώσεις. Θα μπορούσε όμως να είναι ο νομικός, να είναι, δεν ξέρω, να είναι ο καθηγητής των παιδιών σου και πάλι. Σε βλέπω σε μία φασούλα που, ναι μεν, το κάνεις το πεταλάκι σου, απ' την άλλη όμως νιώθω και βλέπω ότι το κάνεις καθώς πρέπει. Κάποιοι από εσάς στο πρόσφατο παρελθόν μπορεί να είχατε να επιλέξετε το αν θα μείνετε ή αν θα φύγετε από μία δουλίτσα ή από ένα μέρος. Γιατί βλέπω και την έννοια ταξιδάκι για κάποιους από εσάς, για το οποίο πήρατε και συμβουλές μάλιστα, είτε από ειδικούς είτε από ανθρώπους που έχουν κάπως παραπάνω γνώσεις και αποφασίσατε ορισμένα πράγματα. Τώρα στο παρόν βλέπω πολύ περισσότερο από το πρόσφατο παρελθόν την έννοια μετακίνηση, μετακόμιση, ταξιδάκι, πηγενέλα, κάποιος κάτι κάνει. Υπάρχει πολύ η έννοια κίνηση. Για κάποιους από εσάς μπορεί να έχει έρθει η περίοδος να ανοίξετε τα φτερά σας από ό,τι βλέπω και αυτό κάνετε. Έχετε αποφασίσει να αφήσετε αυτή τη δουλειά, να αφήσετε αυτό το σπίτι, να αφήσετε ακόμα και αυτόν τον δικηγόρο που σας βοηθούσε γιατί δεν σας κάνει. Βλέπω ότι αποφασίσετε να εξαρτοποιηθείτε από κάποιες καταστάσεις τώρα στο παρόν και μάλιστα είναι καταστάσεις που κάποτε νιώθατε ότι σας δίνανε και μία ασφάλεια. Όμως νιώθω ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι ως προς μία κατάσταση. Δηλαδή του τύπου σε βλέπω να λες αρκετά, έχω κουραστεί αρκετά από το όλο σκηνικούλι, είτε έχει να κάνει με τα λεφτά μου, με τα επαγγελματικά μου, είτε έχει να κάνει με το σπίτι μου σαν οίκημα, είτε έχει να κάνει με τους ανθρώπους μέσα σε αυτό, κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Σε βλέπω ότι υπάρχει μια κατάσταση που σε έχει κουράσει σε επίπεδο πλέον απελπισίας όμως, δηλαδή έχεις καταλάβει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, ότι κάτι αφού το είδες από μακριά συνειδητοποίησες ότι στην πραγματικότητα δεν έχει δυνατότητες εξέλιξης, είτε σου ξαναλέω είναι η δουλειά είτε είναι οτιδήποτε άλλο, εντάξει. Και ακριβώς επειδή θέλεις να ξημερώσει μια νέα μέρα για εσένα, έχεις αποφασίσει να πάρεις ένα ρίσκο, έχεις αποφασίσει για κάποιους από εσάς παιδιά να θυσιάσετε και τους αυτούς σας, εδώ που τα λέμε, γιατί βλέπω και κάποιες μανούλες που αποφασίζουν να πάρουν το παιδί τους από αυτό το σχολείο που δεν είναι καλός ο δάσκαλος ή από το σπίτι που μόνες τους προσπαθούν να είναι και μάνα και πατέρας, γιατί ο πατέρας είναι απόν, αλλά μέσα εισαγωγικά. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Το βλέπω και αυτό. Γενικότερα αποφασίζετε, αφού δεν βοηθιέστε από κάποια άτομα ή κάποιες καταστάσεις τώρα με τον τρόπο που νομίζατε ότι θα βοηθηθείτε,
να τις κοιτάξετε από μακριά. Δηλαδή σας βλέπω να απομακρύνεστε από κάποιες καταστάσεις, αλλά πάλι καλά βλέπω ότι κοιτάτε και ξέρετε ότι η συνέχισή τους θα ήταν και κάπως ψιλοαδιέξοδο. Βλέπετε ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες, να σας το θέσω απλά, στην κατάσταση αυτήν που ναι μεν περιέχει ρίσκο, αλλά μάλλον από ό,τι φαίνεται περιέχει λιγότερο ρίσκο από την κατάσταση που θέλετε να αλλάξετε. Είναι η κούραση που μιλάει και είναι και η στασιμότητα και η ρουτίνα για κάποιους από εσάς. Και για πολλούς είναι, παιδιά, επαγγελματικό το θεματάκι, έχω την αίσθηση, αλήθεια. Λοιπόν, τώρα στο σύντομο μέλλον μου έχει βγάλει μια ενέργεια πάρα πολύ δυνατούλα που δεν τρελαίνομαι κιόλας. Θα μπορούσε για κάποιους από εσάς να μας δείχνει ότι υπάρχει μια κάποια ευκαιριούλα σε οικονομικό ή επαγγελματικό επίπεδο για εσάς, ειδικά αν το θέμα που σας απασχολούσε και στο παρόν είναι επαγγελματικής φύσης. Όμως θέλω να ξέρετε ότι εγώ, σαν Λένα, δεν τη βλέπω σαν κάτι θετικό. Ακόμα και αν το θέμα σου δεν είναι επαγγελματικής φύσης, ακόμα και αν το θέμα σου είναι απλά η καθημερινότητα, το να είσαι καλά, το να προχωρήσεις τη ζωή σου αύριο, θέλω να ξέρεις το εξής. Δυστυχώς, σύντομο μέλλον, πνέει ένας παράξενος αέρας γύρω σου. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, ίσως να γίνεις και ψιλομαγνητάκι αρνητικής ενεργιούλας, άθελά σου και όχι απαραίτητα ή θελημένα. Κάπως θα τίνει η άβρα σου να μαζεύει ανθρώπους αρκετούς, θα έχει κόσμο μάλλον το επόμενο χρονικό διάστημα, και 2 και 3 και 4 παιδιά. Βλέπω ότι δεν είναι όλοι καλοί και για την ακρίβεια περισσότερο εδώ πέρα μου δίνει τους κακούς. Έχεις ένα ψιλομαγνητάκι να ξέρεις, θέλω να ξέρεις, στο σύντομο μέλλον μάλλον θα υπάρξουν 1, 2, 3 άτομα που μπορεί να μην το κάνουν εξ επιτούτου, ρε παιδί μου, επίτηδες το λέω έτσι, να ξέρετε. Μην νομίζετε ότι είμαστε τελείως αγράμματοι, εντάξει. Είναι φράση. Anyway, μπορεί να μην το κάνουν επίτηδες, αλλά και κάποιοι βέβαια μπορεί να το κάνουν επίτηδες, να ξέρεις. Υπάρχει αυτή η ενέργεια, αλλά όπως και να έχει, υπάρχουν μερικά άτομα που είτε είναι πάρα πολύ αρνητικά για εσένα στο σύντομο μέλλον, δεν θα κάνουν καλό στην συχνότητά σου, είτε κυριολεκτικά υπάρχουν κάποια άτομα που ενδεχομένως θα κοιτάξουν να σου βγάλουν το μάτι. Πρόσεχε τις αναστροφές σου κοινώς στο σύντομο μέλλον. Δεν ξέρω τώρα πόση ζυγή μπορεί να ασχολείστε με ηχθείς, αλλά μου βγήκανε παρόμοιες κάρτες εδώ με του ηχθεί, και να σου πω κάτι εδώ πέρα, καμιά φορά μας δείχνει ότι παίρνεις τα χεράκια σου και βγάζεις τα ματάκια σου, ότι εσύ πας και χώνεις τον ποπούλι σου στα πίτουρα για να σε φάνε οι κότες, ότι μπορεί εσύ μετά από όλο αυτό που σου συμβαίνει τώρα στο παρόν να τη δεις διαφορετικά, να θεωρήσεις ότι μπορείς να στηριχτείς, ξέρω εγώ, μάλλον, ή να δημιουργήσεις νέες κλίκες με κάποια άτομα. Όμως από ό,τι βλέπω δεν έχει θετική ενέργεια. Θέλω να προσέχετε πάρα πολύ τα άτομα με τα οποία κάνετε παρέα στο σύντομο μέλλον, τα άτομα στα οποία ανοίγεστε, πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα και αν ήδη τα γνωρίζετε, αν είναι του επαγγελματικού σας περιβάλλοντος, δεν ξέρω εγώ τι. Προσέχτε λίγο, φυλάγετε τα ρούχα σας να έχετε τα μισά. Εντάξει, υπάρχει σκοτεινή ενέργεια στο σύντομο μέλλον, δεν σε βλέπω να στενοχωριέσαι. Δεν σε βλέπω να σκάς για κάτι. Βλέπω τη ζωή να κυλά, αλλά σου ξαναλέω, το βασικό είναι ότι υπάρχει αυτό το μαγνητάκι το οποίο θα τίνει να σε ρίξει, ή εσύ μπορεί να πας να βάλεις, σου ξαναλέω, τον ποπό σου σε καταστασούλες οι οποίες τείνουν να είναι τοξικές. Και αν σε δει στο σύντομο μέλλον να αρχίζεις να πίνεις λίγο παραπάνω από πριν και να το χέζεις λιγάκι, κόφτω τώρα που είναι νωρίς, γιατί μιλάμε για κάτι που μπορεί να σου δημιουργήσει σοβαρό εθισμό στην πορεία. Okay. Όπως επίσης ξαναλέω, υπάρχουν και άτομα τα οποία μπορεί να θεωρήσεις εσύ ότι αφήνεις τη ζωή σου απλά δοκιμαστικά και τελικά να σου φάνε τον ποπούλι. Δεν μου αρέσει η ενέργεια εδώ πέρα. Καλύτερα να πας εκ του ασφαλούς, αυτό θέλω να πω, και μη δημιουργήσεις καμία τύπου αρνητική ενέργεια εσύ για τον εαυτό σου. Μη μου ξεκινήσεις το κάπνισμα, μη μου ξεκινήσεις να βρίζεις, μη μου ξεκινήσεις να πίνεις. Μη μου ξεκινήσεις να κάνεις παρέα με τον πρώην σου που σου είχε σπάσει τα νεύρα στο παρελθόν. Μη μου ξεκινήσεις να μιλάς με τη φίλη σου που σου είχε βγάλει τα μάτια στο παρελθόν. Μη μου ξεκινήσεις να κάνεις παρέα με το τυπάκι αυτό που σου φαίνεται εξ ολοκλήρου μπελάς και bad news.
γιατί θα είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει τόση ενέργεια γύρω σου που θα σε ρουφήξει πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Δεν θα είναι αυτό που νομίζεις ότι θα πάω να τσεκάρω και μπορώ να το κουμαντάρω αυτό που βλέπω εγώ εδώ. Θα πάω να το τσεκάρω και μετά θα πρέπει να καταλάβω ότι πρέπει να το κουμαντάρω τώρα, γιατί αργότερα θα μου είναι δύσκολο να το κουμαντάρω. Προσέχτε τι λέτε στον κόσμο γύρω σας, προσέχτε τι κάνετε, προσέχτε πόσο πίνετε, προσέχτε τις προτάσεις πάρα πολύ σοφά, να κοιτάτε αυτά που σας προτείνουν οι άλλοι άνθρωποι, οι εισαγωγές νέων ανθρώπων, όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς. Προφανέστατα δεν μ' αρέσει να υπάρχει καχυποψία στον κόσμο, αλλά δυστυχώς για εσένα το επόμενο χρονικό διάστημα καλό θα είναι να υπάρχει λίγη προσοχή, λίγη προετοιμασία και λίγο αυτό, ρε παιδί μου, να το ξέρεις ότι τείνουν να έρθουν πράγματα και άτομα και καταστάσεις που βρωμάνε στη ζωή σου. Όχι όλα, αλλά έχει το νου σου. Εντάξει, σοφά και όμορφα όμως. Μη μου γίνεις καμιά τρελή ή κανένας τρελός. Και νομίζεις ότι όλοι οι άνθρωποι είναι εκεί για να σε φάνε. Σοφία χρειάζεται, γείωση και να μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Κάποιος, για κάποιους από εσάς έχετε να σας δαγκώσει τον ποπό, ξεκάθαρα. Εντάξει, ή πάτε εσείς να δαγκώσετε τον ποπό κάποιου. Και ενδεχομένως για 1, 2, 3 άτομα από εσάς, 4, 5, 6, 10, να έχει να κάνει όλη η καταστασούλα με κάποιον νυχθή. Και ενδεχομένως να παίρνετε και κάποιο μέρος σε κάποια συνωμοσία ή κάποιοι άλλοι να συνωμοτούν εναντίον σας. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσει να. Αρκετά τα είπαμε εδώ πέρα. Σε λίγο θα ακούγαμε σαν τα νέα του Αντένα. Υπάρχει Αντένα. Σαν τα νέα του Open. Εντάξει, λοιπόν. Δεν μου δίνουν λεφτά, μόνο μου τα είπα αυτά. Λοιπόν. Αυτά είχα να σας πω, ζυγούλια μου, το νου σας. Γι' αυτό ρίχνουμε εδώ πέρα, για να έχουμε τα ματάκια μας ανοιχτά. Και να μην πηγαίνουμε γυμνή στα γκούρια. Okay, αν με ευγνωμονείτε και με ευχαριστείτε για αυτή την προετοιμασία, κάντε μου ένα like, ένα subscribe, ένα comment, ένα share και μην ξεχνάτε ότι όλες οι δυσκολίες και αυτή η δύσκολη ψιλοπερίοδος τώρα που περνάτε από ό,τι βλέπω, γιατί ωραία τα λέμε τσιριμπίμ τσιριμπόμ, αλλά δεν φαίνονται και εύκολα τα πραγματάκια, ειδικά τώρα στο παρόν σου. Είναι μια περίοδος, παιδιά, και θα περάσει και μετά θα ξανάρθουν πολύ πιο φωτεινές, όμορφες, αισιόδοξες και ελπιδοφόρες μέρες. Οπότε μείνετε μαζί μου, πάμε να ζήσουμε τη ζωή, να γουστάρουμε, να αποκτήσουμε περισσότερες εμπειρίες, να κάνουμε και στην άκρη αυτούς τους κακομύριδες και τους καημένους που νομίζουν ότι θα έρθουν να εισέλθουν στη φούσκα μας και να τη μαυρίσουν με τα μελάνια τους. Καλά δεν λέω, ζυγέ. Και πάμε εμείς να κάνουμε τη ζωάρα μας. Φιλιά πολλά και τα λέμε το επόμενο διδόματο. Bye.